24 ώρες όπως είπαμε, 7 μέρες την εβδομάδα. Είναι λοιπόν η γιορτή των ανθρώπων του μετρό και με την ευκαιρία αυτή ήρθαμε πρώτον να δείξουμε στην Θεσσαλονίκη και στους Θεσσαλονικείς την εξέλιξη των έργων στο μεγαλύτερο εργοτάξιο της Αττικό Μετρό Θεσσαλονίκη, που είναι αυτό το εργοτάξιο εδώ στο αμαξοστάσιο. Είναι ένα σύνθετο εργοτάξιο, όπως μπορείτε να δείτε πίσω τα κτίρια, έχει αφενός μεν τον χώρο στάθμευσης των μετρό, αφετέρου των βαγονιών, των τρένων δηλαδή, αφετέρου έχει τον χώρο όπου αυτά θα συντηρούνται, θα επισκευάζονται κλπ. Εδώ είναι τα κτίρια της διοίκησης του μετρό και επίσης εδώ που βρισκόμαστε βρίσκεται και το κέντρο ελέγχου λειτουργίας του μετρό, που είναι στην πραγματικότητα ένας μεγάλος ηλεκτρονικός υπολογιστής, ένας μεγάλος, είναι ας τα λέγαμε το μυαλό του μετρό, διότι όπως ξέρετε όλοι το μετρό της Θεσσαλονίκης ανήκει σε μια καινούργια τεχνολογία, θα είναι απολύτως αυτόματο, χωρίς οδηγό, άρα λοιπόν όλες οι αποφάσεις και όλες οι κινήσεις και όλες οι επιλογές τις οποίες θα έκανε ο οδηγός εάν υπήρχε, θα γίνονται εδώ από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος θα είναι κατεστημένος σε αυτό το κτίριο. Με την ευκαιρία να πω, αν μου επιτρέπετε, ότι γιορτάζουμε το γεγονός ότι το Σάββατο προχτές ο πρώτος Μετροπόντικας μπήκε στον πρώτο τελευταίο σταθμό, που είναι ο Πατρίκιος, στον πρώτο τελευταίο σταθμό που δεν είχε δει ανοιγή η σύραγγά του. Έτσι λοιπόν τώρα πλέον μένει για τη διάνοιξη των σύραγγων το κομμάτι από τον Πατρίκιο μέχρι το σταθμό της Αναλήψεως, που είναι ένα κομμάτι λιγότερο από 500-600 μέτρα, και αυτό μας δίνει πλέον την βεβαιότητα ότι το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει εξ αρχής θα υλοποιηθεί, δηλαδή περί τα μέσα Φεβρουαρίου θα έχει διανοιγεί το σύνολο της δίδυμης σύραγγας της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε οι μετροπόντικες και το προσωπικό του εξειδικευμένο να μεταφερθούν από τη γραμμή της Θεσσαλονίκης στη γραμμή της Καλαμαριάς, προκειμένου να ξεκινήσει και εκεί η διάνοιξη των διδήμων σειρά. Σε ό,τι αφορά δε στους σταθμούς, είναι γνωστό ότι από τους 13 σταθμούς βασικής γραμμής, οι 8 έχουν ολοκληρωθεί. Έναν από αυτούς Θεσσαλονικείς είχαν την ευκαιρία να τον επισκεφτούν λίγες μέρες πριν στο πλαίσιο του Open House, όπου εκατοντάδες Θεσσαλονικείς κατέβηκαν στα υπόγεια του σταθμού, του νέου συντηρητικού σταθμού, και είδαν ότι το έργο είναι πλέον. Να πω ότι στο Πανεπιστήμιο την ερχόμενη Τρίτη, Τρίτη και 13, στο σταθμό Πανεπιστήμιο του Μετρό, θα γίνει μια θεατρική παράσταση από το Κρατικό Θέατρο, η οποία είναι φτιαγμένη, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Μετρό. Θα είναι δηλαδή μια παράσταση για το Μετρό, όπου και αυτό θα είναι μια ευκαιρία ο κόσμος να δει, να διαπιστώσει ότι ο σταθμός του Πανεπιστημίου είναι τελειωμένος. 8 λοιπόν σταθμοί έχουν τελειώσει, 3 σταθμοί είναι υπό ολοκλήρωση και μένουν οι 2 σταθμοί της Αγίας Σοφίας με τα αρχαιολογικά, τα οποία ολοκληρώνονται την άνοιξη, και ο σταθμός της Βενιζέλου, στον οποίο υπογράφουμε την Τετάρτη με το Δήματο της Θεσσαλονίκης και το Υπουργείο Πολιτισμού τις μελέτες τις οποίες ετοίμασε η Αττικό Μετρό για το έργο, τις οποίες αποδέχτηκαν οι υπόλοιποι φορείς, έτσι ώστε να υποκριθούν στο ΚΑΣ, να εγκρίνει το ΚΑΣ και από αρχές της καινούργιας χρονιάς να ξεκινήσει και η κατασκευή του πιο αργοκορημένου σταθμού, που είναι ο σταθμός της Βενιζέλου.